Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι η σύντομη ενημέρωση σα στι 7. Χειρόφρονο στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Σε στάση εργασία από τι 7 το απόγευμα μέχρι τη λήξη τη βάρδια. 24 ώρε η απεργία προανήκλανε για αύριο. Αντιδρούν στην τροπολογία η οποία ψηφίστηκε πριν από λίγη ώρα, με την οποία υποστηρίζουν ότι κατακαιρματίζεται και εκχωρείται αστικό έργο αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του ΟΑΣΤ, ΣΕΚΤΕΛ και άλλου ιδιώτε. Την αισιοδοξία του ότι δεν θα κοπούν οι συντάξει, εξέφρασε ο Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, μιλώντα στου βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ενημέρωσε σχετικά με τον προπολογισμό. Πρώτη παραμένει η Ελλάδα στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σύμφωνα με την Επίτροπο Περιφερειακή Πολιτική, η οποία συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Η κυρία Κρέτσου αναμένεται μέχρι την Παρασκευή να επισκεφθεί ή να εγγενιάσει τρία μεγάλα έργα στον τομέα των μεταφορών και του περιβάλλοντο. Η Κομισιόν ενέκρινε επένδυση 121 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει τη χερσόνησο του ακτίου με την Ιόνια Οδό, ένα βασικό οδικό άξονα για τη σύνδεση τη βορειοδυτική με την Νότια Ελλάδα. Το πώ θα μειώσουν τα κόκκινα δάνεια από τα χαρτοφυλάκια του στο 15 25% Έω το 2021, παρουσίασαν οι τέσσερι ελληνικέ συστημικέ τράπεζε στα στελέχη τη Goldman Sachs στα τέλη του περασμένου μήνα. Το δεύτερο τρίμηνο του 2018, το ποσοστό των κόκκινων δανείων σε αυτέ τι τέσσερι τράπεζε ήταν 48%. Η Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι υπάρχει θετικό momentum στην ελληνική οικονομία, την ανάκαμψη τη κτήματα αγορά, ενώ βρίσκει και άλλα θετικά στοιχεία. Ωστόσο, ο περιορισμένη χαρακτηρίζει την ικανότητα του τραπεζικού κλάδου να αντέξει σε οποιοδήποτε σοκ εσωτερικό ή εξωτερικό, οικονομικής ή πολιτικής φύσεως. Χαιρέτησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων τα σχέδια της Ιταλίας να αναθεωρήσει τα σχέδιά της για το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ωστόσο, ο Πιέρμος Μοσκοβισή προειδοποίησε τη Ρώμη ότι εξακολουθεί να κινδυνεύει με παραβίαση των κανόνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2019. Σε άλλε δηλώσει του, ο Ευρωπαίο Επίτροπο κατηγόρησε την Ιταλική κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εξεφορτωθεί ξεφορθω... τι ευρωπαϊκέ τη υποχρεώσει. Η Ρώμη δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το ύψο του ελλείμματο το 2019 θα φτάσει στο 2,4% του ΑΕΠ. Είπα ακόμη πω το έλλειμμα θα παραμείνει στο, επίπεδο, στο ίδιο επίπεδο έω το 2021. Η διορθωτική δήλωση ότι η μείωση του ελλείμματός της θα ξεκινήσει από το 2020 καθησύχασε τι αγορέ. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη στον τομέα των επενδύσεων ο Αμερικανό πρέσβη μετά τη συνάντηση που είχε με παράγοντε περιοχή. Ο κύριο Πάγιατ προσέθεσε ότι συζήτησε ζητήματα όπω ιδιωτικοποίηση του λεμανιού, τη Εγνατίας οδού, αλλά και για την κατασκευή των αγωγών TAP και IGB. Εξέφρασε επίση την ελπίδα ότι οι Αμερικανοί θα λάβουν μέρο στην αξιοποίηση των επενδυτικών κινήσεων στην περιοχή. Πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εχμή των διεκδικήσεών του είναι τα βαρέα και ανθυγίνα. Ένταση επικράτησε το μεσημέρι όταν μέλη τη ΑΔΔ εισέβαλαν στο Υπουργείο Οικονομικών ζητώντα συνάντηση με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Τελικά οι εκπρόσωποι τη ΑΔΔ και 13 άλλων ομοσπονδιών του Δημοσίου είχαν συνάντηση με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού και έλαβαν τη δέσμευση ότι ω την Παρασκευή θα υπάρξει απάντηση για την ημερομηνία συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών. Κυρίε και κύριοι, η αναλυτικότερη ενημέρωσή σα 10 με τον Δημήτρη মাযবাারা <small>